Κυρίες και κύριοι, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος της Ποαιδινού, ο κύριος Γιαννάκος. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Για να δούμε αυτό το ζήτημα με τα ασθενοφόρα και το ΕΚΑΒ στην Κασάνδρα. Βεβαίως, γνωρίζετε κι εσείς το θέμα. Είναι άλλωστε χρόνιο και δεν φαίνεται να λύνεται ούτε και φέτος το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, οι κάτοικοι να είναι ανάστατοι, διότι τρέμουν στην ιδέα να χρειαστούν ασθενοφόρο, κύριε πρόεδρε. Κοιτάξτε τώρα, αυτά τα έχουμε πει επανειλημμένως για την διαχειριστική ανεπάρκεια του ΕΚΑΒ σε πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές που τώρα και στην Χαλκιδική, που είναι τουριστικές περιοχές, που τώρα πραγματικά δηλαδή τα επισκέπτονται, μπορούμε να πούμε και εκατομμύρια, χωρίς να υπερβάλλουμε, τουρίστες και άλλοι επισκέπτες. Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά η Χαλκιδική είναι ακάλυπτη από ασθενοφόρα. Και το λέμε αυτό γιατί και πέρυσι είχαμε χάσει ανθρώπινες ζωές εξαιτίας των προβλημάτων που είχε το ΕΚΑΒ στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η Χαλκιδική είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή που δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο, το νοσοκομείο της Χαλκιδικής, το οποίο την υποστηρίζει υγειονομικά, δεν είναι σε θέση, γιατί απουσιάζουν βασικές ειδικότητες γιατρών. Υπάρχει μια μονάδα εντατικής θεραπείας η οποία δεν λειτουργεί. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι από τις περιοχές της Χαλκιδικής αλλά και οι τουρίστες να πρέπει να μεταφερθούν στην Θεσσαλονίκη. Έτσι οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κανονικά με βάση, θα έλεγα εγώ, τους στοιχειώδες κανόνες ασφάλειας θα έπρεπε να επιχειρούν στη Χαλκιδική 8 ασθενοφόρα αναβάρδια σε όλη τη Χαλκιδική και επιχειρούν 3 ή 4 ασθενοφόρα. Αυτό σημαίνει ότι, αυτό σημαίνει ότι τα περιστατικά καθυστερούν πάνω από 2-3 ώρες για να φτάσουν σε νοσοκομεία τα έκτακτα περιστατικά της Θεσσαλονίκης από διάφορα σημεία. Και ξέρετε, αν έχουμε εκεί ένα σοβαρό τροχαίο, μία αιμορραγία εσωτερική, αν έχουμε μία σοβαρή καρδιοπάθεια, δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ακόμη και οι κάτοικοι της περιοχής που προστρέχουν ή οι συγγενείς και μεταφέρουν έναν ασθενή με το αυτοκίνητό τους, με ιδιωτικό μέσο, αυτό μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για τον ασθενή. Δεν είναι βέβαιο δηλαδή ότι αυτό μπορεί να τον σώσει, γιατί ο διασώστης έχει την κατάλληλη εκπαίδευση προκειμένου να παρέχει και τις πρώτες βοήθειες. Εδώ μας είπαν ότι τη δουλειά των διασωστών την κάνουν εθελοντές, κύριε πρόεδρε, διότι δεν φτάνουν οι διασώστες. Και να σας πω τώρα γιατί προκύπτει το πρόβλημα στην Χαλκιδική. Η κυβέρνηση για άλλη μια χρονιά πίστευε ότι θα μπορέσει με εθελοντικές μετατάξεις, όπως κάνει κάθε χρόνο, να μπαλώσει το πρόβλημα. Μέχρι τώρα λοιπόν, μέχρι σήμερα που μιλάμε, κανείς δεν δέχτηκε να έρθει στη Χαλκιδική. Και ξέρετε γιατί δεν δέχονται να έρθουν στη Χαλκιδική? Δεν δέχονται πρώτον, δεν έχουν κανένα όφελος οικονομικό ή υπηρεσιακό, και το δεύτερο είναι δεν θέλουν να βάλουν το κεφάλι τους στον τροβά οι διασώστες. Γιατί οι συγγενείς, οι ασθενείς ξεσπάνε σε αυτούς που βλέπουν μπροστά τους. Λες και φταίνει οι διασώστες, και αν είναι στη Θεσσαλονίκη να είναι ταυτόχρονα και στη Χαλκιδική. Δεν μπορεί να διακτηνιστεί το ασθενοφόρο αν είναι και ο διασώστης. Προφανώς. Το θέμα πάντως είναι, κύριε πρόεδρε, ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε και δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό σημαίνει ότι και φέτος το καλοκαίρι θα είμαστε με την ίδια κατάσταση. Γιατί και κανένας βεβαίως δεν φαίνεται να ασχολείται κιόλας με το ζήτημα αυτό. Τι να ασχολείται τώρα? Εδώ μιλάμε, έχουμε πει για τα νησιά τα οποία δεν έχουν γιατρούς βασικών ειδικοτήτων, δεν έχουν καρδιολόγους, υγειονομικές μονάδες στα νοσοκομεία, δεν έχουν γαστρεντερολόγους. Αρκεί να σας πω ότι 3 νοσοκομεία στα νησιά του Αιγαίου σε να κάνουν και φυσιολογικούς τοκετούς. Η Λίμνος, η Νάξος και η Σαντορίνη. Δεν έχουν χειρουργούς, δεν έχουν αναισθησιολόγους, δεν έχουν καθεντερολόγους, δεν έχουν αξονικούς τομογράφους. Και μιλάμε ότι αυτά τα νησιά τα επισκέπτονται εκατομμύρια τουρίστες. Παράδειγμα στον Πολύγυρο επιτρέπεται να υπάρχει μέσα η οποία είναι έτοιμη να λειτουργήσει, εξοπλισμένη. Οι τέσσερις κλίνες ΜΕΤ, ξέρετε, κάθε χρόνο σε κάθε κλίνη ΜΕΤ νοσηλεύονται 30 με 40 περιστατικά. Οι περισσότεροι από αυτούς θα γλιτώσουν τη ζωή τους. Εάν δεν υπάρχει ΜΕΤ, οι περισσότεροι από τους 40 χάνουν τη ζωή τους. Είναι κατανοητό. Και έχουμε τώρα
Έχουμε 4 κρεβάτια. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν το αφήνουμε το θέμα αυτό εμείς. Το συνεχίζουμε. Έχουμε 4 κρεβάτια που δεν λειτουργούν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.